Να πάμε εμείς στη συζήτησή μας, Χρύσα, να δούμε γιατί... λίγο και τα ζητήματα της εκπαίδευσης, έτσι. Διότι τρέχουν θέματα και μάλιστα μαθαίνουμε από το Σεπτέμβριο, έρχονται και σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Έτσι ακριβώς, κοντά μας έχουμε την κυρία Ζέτα Μακρύ, υπουργός Παιδείας, γιατί ξέρετε ότι κάθε φορά που έρχεται ο Σεπτέμβριος και όλοι οι γονείς κυρίως έχουν αυτή την αγωνία. Θα πάνε τα παιδιά, θα μπουν στις αίθουσες, θα βρούνε καθηγητές και αν ναι, θα βρούνε βιβλία. Καλή σας ημέρα. Και τι βιβλία θα είναι αυτά, έτσι, αν θα είναι σωστό. Τα παραδοσιακά ή σωστό. Τα ψηφιακά, κυρία Ζέτα. Ή πολλαπλό βιβλίο, όπως κυρία Μακρύ. Ακούσαμε. Σωστή ερώτηση. Θα βρουν και τους καθηγητές τους, θα βρουν και τα βιβλία τους. Αυτό είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια, ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι κάτι το οποίο το έχουμε κερδίσει, το έχουμε κατακτήσει. Δεν υπάρχει πια αυτή η αγωνία, που ήταν και δικαιολογημένη βεβαίως, ούτε και η καθυστέρηση. Απλώς θέλω να πω πως ως ζώσα διαδικασία η εκπαίδευση θα έχει και τα κενά. Κάποιος εκπαιδευτικός θα αρρωστήσει, κάποιος εκπαιδευτικός θα εγκυμονήσει. Υπάρχουν κενά τα οποία να πληρώνονται αμέσως. Πάντως, σε ό,τι αφορά βιβλία και εκπαιδευτικούς, θα είναι στις θέσεις τους και θέλω να πω ότι θα γίνουν και 10.000 διορισμοί. Δηλαδή, μόνιμες είναι... τοποθετήσεις. Είναι στο δρόμο λοιπόν και πού θα κατανεμηθούν, δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια, εκεί που υπάρχουν κενά σε απομακρυσμένες περιοχές, γιατί βάζουμε εκεί και το πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών. Προφανώς όπου υπάρχουν κενά, όπως έχουν δηλωθεί από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα είναι τετραπλάσιοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα είναι οχταπλάσιοι στην ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, πενταπλάσιοι στην ειδική αγωγή και περίπου 5.000 θα είναι στη δευτεροβάθμια. Με βάση, επαναλαμβάνω, τα κενά τα οποία έχουν δηλωθεί, τα οργανικά κενά και τις ανάγκες, να το πούμε απλά για εκείνους που μας ακούνε, που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τα προβλήματα των κτηρίων και των υποδομών, τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο, κυρία Μακρύ? Κοιτάξτε, τα κτίρια και οι υποδομές είναι κάτι το οποίο δεν είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά είναι στο ισχυρό ενδιαφέρον. Δηλαδή, οι κτηριακές υποδομές που ελέγχονται, υπάγονται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είναι εκείνες που αναλαμβάνουν την ανέγερση των κτηρίων και την συντήρηση δήμητια του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπάρχει δηλαδή, ας πούμε, μια συντρέχουσα αρμοδιότητα. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, είναι το ισχυρό ενδιαφέρον και η συνεργασία την οποία έχει το Υπουργείο Εσωτερικών με το δικό μας Υπουργείο, οι δύο Υπουργοί δηλαδή, απεδείχθη άλλωστε και το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας και με το Υπουργείο Οικονομικών στους διορισμούς που θα γίνουν, είναι ισχυρή και η στέγη είναι κάτι που μας απασχολεί. Θα σας θυμίσω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ναι. Ο Πρωθυπουργός ανέλαβε την δράση και την πρωτοβουλία ώστε να υπάρχει έλεγχος από το τεχνικό επιμελητήριο των εγκαταστάσεων της σχολικής στέγης για να δούμε την αντισεισμική του θωράκιση ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Είναι κάτι το οποίο ας περιμένουμε, θα δούμε ότι θα έχει και εξελίξεις στη θετική κατεύθυνση. Ξέρετε, και οι γονείς αυτό που μας λένε είναι ότι είναι πολύ καλές και οι αξιολογήσεις, κάτι που περιμέναμε. Δεν πρέπει να αξιολογηθούν και τα κτίρια, γιατί είδαμε και στις Πανελλήνιες ότι δεν είχαν ούτε καν κλιματισμό πολλά κτίρια. Πήγαιναν οι ίδιοι οι γονείς ανεμιστήρες για να κάνουν τα παιδιά την εξέτασή τους στις Πανελλήνιες. Δηλαδή είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θέλω να σας πω ότι όπου οι Δήμοι συνεργάζονται και στη συντριπτική πλειοψηφία, οι Δήμοι συνεργάζονται και αυτό αποδείχθηκε και στην πανδημία με τα αντισηπτικά, με την καθαριότητα των χώρων, δεν υπάρχουν πρακτικά προβλήματα. Και εμείς ως Υπουργοί, οπουδήποτε μπορούμε να παρέμβουμε, κάτι να επιταχύνουμε ή κάτι να διευκολύνουμε, το κάνουμε. Ναι. Απλώς δεν είναι αμιγώς δική μας δραστηριότητα. Αν μου επιτρέπετε, μόνο να πω, γιατί παρακολούθησα ένα μέρος από το προηγούμενο ρεπορτάζ για την οδική ασφάλεια, ότι να ξέρετε ότι εμείς το έχουμε εντάξει ως μάθημα στα σχολεία, είναι στα εργαστήρια δεξιοτήτων, διδάσκεται βιωματικά και έχουμε και άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, ώστε τα παιδιά μας από πολύ μικρή ηλικία, από το δημοτικό, ήδη από τον υπηαγωγείο, το δημοτικό, βιωματικά να διδάσκονται τους κανόνες της οδικής ασφάλειας. Και ως πεζοί να συμπεριφέρονται σωστά και ως οδηγοί. Και αφού αναφερθήκαμε, κυρία Μακρύ, στα θέματα της στελέχωσης αλλά και των υποδομών των κτηρίων, πάμε να μας πείτε και για αυτή τη μεταρρύθμιση, όπως την έχετε ονομάσει στην κυβέρνηση, για το ψηφιακό σχολείο, το ψηφιακό φροντιστήριο. Είδαμε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δίνει ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση και στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και στον τελευταίο απολογισμό. Πολύ σωστά το λέτε, και στον απολογισμό συμπεριέλαβε αυτή την ψηφιακή μεταρρύθμιση ο Πρωθυπουργός και ήταν παρόν και στις εξαγγελίες τις οποίες κάναμε, ο Υπουργός δηλαδή, τις κάναμε κατά τη διάρκεια της εξαγγελίας αυτής της πρωτοβουλίας. Τώρα θα πω κάτι το οποίο είναι αυτονόητο για όσους παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα. Με υπουργό τον Κυριάκο Κερακάκη δεν μπορούσε παρά να υπάρχει τέτοια ψηφιακή μεταρρύθμιση και περιλαμβάνει το ψηφιακό φροντιστήριο από την πρώτη δημοτικού μέχρι και τη δευτέρα λυκείου. Δηλαδή υπάρχουν βίντεο με την ευθύνη
και την εποπτεία του Υπουργείου, άρα ποιοτικά βίντεο, τα οποία βοηθούν στα παιδιά ως φροντιστήρια ψηφιακά. Για την τρίτη ηλικίου, για όλα τα μαθήματα που διδάσκονται. Για την τρίτη ηλικίου όμως, στις απογευματινές ώρες, θα υπάρχει σύγχρονη ψηφιακή υποστήριξη από εκπαιδευτικούς που επιλέγονται από το Υπουργείο μας και επαναλαμβάνω με την ποιότητα την οποία θα έχει αυτή η παροχή της ψηφιακής φροντιστηριακής στήριξης. Και παρά τη σύγχρονη διδασκαλία θα υπάρχει και η ασύγχρονη. Δηλαδή το ειδικό αυτό θα είναι αποθηκευμένο, θα μπορούν να ανατρέχουν τα παιδιά, θα διατυπώνονται ερωτήσεις, θα κάνουν διαγωνίσματα και όλα αυτά είναι και ποιοτικά και δωρεάν. Το πολλαπλό βιβλίο... Υπάρχει... Αν μου επιτρέπετε να πω και για την ψηφιακή τάξη, σας παρακαλώ για να ολοκληρώσω. Η ψηφιακή τάξη σημαίνει ότι σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως αναφερθήκατε πριν, θα υπάρχουν καθηγητές της ειδικότητας του φιλολόγου, του μαθηματικού, του φυσικού, του πληροφορικού, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής υποστήριξης με το σχολείο που θα είναι πιο κοντά, λόγω χάρη στη Γάρδων. Το πολλαπλό βιβλίο, που είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση και θα υλοποιηθεί σύντομα, θα είναι αποτυπωμένο και αυτό ψηφιακά. Δηλαδή θα υπάρχει δυνατότητα από τρία συγγράμματα να επιλέγει ο εκπαιδευτικός ποιο θέλει να διδάξει, αλλά θα υπάρχει πρόσβαση και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς και στα άλλα συγγράμματα. Που αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μια σύγχρονη παροχή εκπαίδευσης. Ναι. Τώρα, οι εκπαιδευτικοί τι λένε για όλα αυτά, για αυτές τις αλλαγές? Είναι πρόθυμοι να τις εφαρμόσουν, διότι κατά καιρούς έχουμε δει και αντιδράσεις στα εγχειρήματα του Υπουργείου Παιδείας, που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο οι εκπαιδευτικοί στάθηκαν απέναντι. Αυτή τη φορά τι λένε για αυτά τα ψηφιακά εγχειρήματα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό? Η παρατήρησή σας είναι σωστή. Πράγματι, κάποιες φορές υπάρχουν αντιρρήσεις, αλλά θέλω να σας πω: οι αντιρρήσεις αυτές οι συνδικαλιστικές δεν αποτυπώνουν απαραίτητα και την αντίρρηση του εκπαιδευτικού κόσμου, ο οποίος επιμορφώνεται πολλές φορές, το ζητεί και ο ίδιος και ανταποκρίνεται σε αυτές τις επιμορφώσεις με πολύ θέρμη. Θέλουν αυτές τις αλλαγές. Οι εκπαιδευτικοί, να ξέρετε, είναι εκείνοι που μορφώνουν τα παιδιά που διακρίνονται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι εκείνοι που πολλές φορές, χωρίς να υπάρχει και αντίστοιχη υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον, τα παιδιά μας τα εκπαιδεύουν. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν την καλύτερη δημόσια παιδεία. Άρα λοιπόν συνεργάζονται με το Υπουργείο, διαπιστώνουν πολλές φορές και αδυναμίες, τις οποίες τις καταγράφουν και βελτιώνεται οτιδήποτε παίρνουμε και εμείς ως πρωτοβουλία. Είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιες παρατηρήσεις. Αλλά ας μην δημιουργηθεί εικόνα ότι οι συνδικαλιστικές τυχόν αντιδράσεις ή αντιδράσεις μεμονωμένων εκπαιδευτικών αποτυπώνουν αδυναμία, προθυμία για διαφορία του εκπαιδευτικού κόσμου. Οι εκπαιδευτικοί μας θέλουν να βοηθήσουν τη δημόσια εκπαίδευση, τη βοηθούν στην πράξη και θα κάνω πάλι μια αναφορά στην πανδημία, όπου το σύστημα κρατήθηκε όρθιο όχι μόνο χάρη τη πρωτοβουλία του Υπουργείου μας, χάρη στη συνεργασία που είχαμε με τους εκπαιδευτικούς. Ναι, καλά κάνετε και το λέτε, έτσι, γιατί είναι κρίσιμος παράγοντας, κρίσιμος κρίκος, ο κρισιμότερος στην εφαρμογή όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων. Και θέλουμε να ελπίζουμε, ειδικά, εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η ιδέα του ψηφιακού φροντιστηρίου, για παράδειγμα, θα βοηθήσει παιδιά και σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη βοήθεια αυτών των παιδιών. Μακάρι όλα να εφαρμοστούν όπως έχουν σχεδιαστεί. Γιατί είναι καλά οργανωμένα και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η ποιότητα της παρεχόμενης υποστήριξης της φροντιστηριακής, θα είναι και το δωρεάν. Και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά και καλό είναι να τα τονίζουμε και να αντιλαμβάνονται και οι γονείς περί τίνος πρόκειται. Έχετε δίκιο, γιατί και οι έρευνες δείχνουν ότι πλέον οι γονείς θα δίνουν ακόμη και έναν ολόκληρο μισθό για την εκπαίδευση των παιδιών τους σε φροντιστήρια. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Πράγματι. Επιβαρύνονται αρκετά και καλό είναι η πολιτεία να ανακουφίσει. Κυρία Μακρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε. Να είστε καλά.